η κακοκαιρία των Χριστουγέννων σιγά σιγά αρχίζει και εκτονώνεται και από τις κεντρικές και νοτιότερες περιοχές. Έτσι περιμένουμε και στην Αττική τα φαινόμενα σιγά σιγά να σταματήσουν από το απόγευμα και μετά, και αύριο να υπάρχουν κάποια υπολείμματά τους μόνο ψηλά στα βουνά της Πάρνηθας και της Εύβοιας, αλλά κυρίως της Κρήτης, που θα είναι και τα τελευταία χιόνια που θα πέσουν αύριο το πρωί εκεί. Η θερμοκρασία όμως θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, δεν μπορεί να ξεπεράσει αύριο τους 8 με 9 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, ενώ η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς κάτω από το 0, κυρίως στις βόρειες, στα βόρεια προάστια. Από εκεί και πέρα ο καιρός βελτιώνεται και την Πέμπτη και την Παρασκευή με ηλιοφάνεια, με λίγες συννεφιές μόνο στα ανατολικά ηπειρωτικά, δηλαδή Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Κρήτη. Χωρίς φαινόμενα όμως, η θερμοκρασία σιγά σιγά αρχίσει να ανεβαίνει, καλύτερος ο καιρός βεβαίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου εκεί θα υπάρχει ηλιοφάνεια, αλλά και εκεί οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλές. Τώρα, πηγαίνοντας προς την πρωτοχρονιά, περιμένουμε μια επιδείνωση του καιρού πάλι, κυρίως την Δευτέρα και την Τρίτη, παραμονή δηλαδή και ανήμερα της πρωτοχρονιάς, με επανάληψη των φαινομένων στις ίδιες περιοχές, δηλαδή χιόνια στα βουνά και βροχές στις παιδινότερες περιοχές, υποχώρηση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων. Αλλά τα φαινόμενα θα είναι ιδιότερα από εκείνα των Χριστουγέννων, καθώς τα χιόνια φαίνεται ότι θα επηρεάσουν μόνο τα βουνά και όχι τις ημιωρινές και παιδινές περιοχές, όπως έγινε σχεδόν στην Ανατολική κυρίως και Νότια Ελλάδα τα Χριστούγεννα. Οι θερμοκρασίες όμως θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα και η ενίσχυση των βορειάδων, όπως είπαμε, θα πραγματοποιηθεί από την Κυριακή και μετά θα φτάσει πάλι τα 7 με 8, τοπικά τα 9 μποφόρ στα Πελάγη. Μετά την πρωτοχρονιά τώρα πάλι θα υπάρξει μικρή ύφεση των φαινομένων. Πάντως ο καιρός θα διατηρηθεί χειμωνιάτικος και τις επόμενες ημέρες.